Ελάτε να συνεχίσουμε και θα επικεντρωθούμε πια τώρα στο υλικό από την τελετή βράβευσης των εθελοντών και όλων των σωματείων συλλόγων από τον Δήμο Καλλιμνίων. Λίγο πιο πριν σας διαβάζω εντάχει τα υπόλοιπα θέματα από τη Δημοκρατική της Ρόδου, όπου ο κύριος Κακούλης λέει η Ρόδος πρέπει να έχει μια εικόνα αντάξια της φήμης και της ιστορίας της. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, η Ρόδος αξίζει και επιβάλλεται να έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Ο κύριος Μουτάφης, η Νέα Αγορά, θα τεθεί υπό τη διαχείριση ενός νέου φορέα. Ανακοίνωση της ΔΑΕΟΤΑ Ρόδου σχετικά με άρθρο στον τοπικό τύπο. Οι έξι μεγάλοι γρίφοι στις φετινές φορολογικές δηλώσεις που πλησιάζει πια ο καιρός. Είναι η κρουαζιέρα υπεύθυνη για την τουρισμοφοβία και τον υπερτουρισμό. Ακτοπλοεία ασκήσεις διέλευσης από τον Κάβο το 2020. Οι απειλές από αέρος. Θρίλερ δίχως τέλος με το θάνατο του φοιτητή στην Κάλυμνο, τι λέει ο ατρίωτος δικαστής και τι κάνουν όμως οι τελευταίες κινήσεις των γονιών της οικογένειας. Αύξηση Κινέζων τουριστών στην Ελλάδα κατά 56% την Κινέζικη πρωτοχρονιά, όπως καταλαβαίνετε, που ήταν η δική τους, δηλαδή τώρα πριν λίγες μέρες. Όλα τα προγράμματα που τρέχουν στον ΟΑΕΔ, στο Κατάρ για επενδύσεις, οικονομία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τα κυριότερα θέματα, αγαπητοί μου φίλοι, που διαβάζω. Δεν ξεχνάμε ότι την Παρασκευή στα σχολεία μας βεβαίως γίνονται οι ομιλίες, οι σημεοστολήσεις, οι γιορτές για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, μια που είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα. Δεν ξεχνάμε ότι τα παιδιά αμέσως μετά κατεβαίνουν, κάνουν τις καταθέσεις στεφάνων στο Ηρώων. Σάββατο όμως απόγευμα, όπως σας έχω πει και από την προηγούμενη εβδομάδα, γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι, το απόγευμα η εορταστική επαιτειακή εκδήλωση της Εθνικής Επαιτίου και αυτό γιατί την Κυριακή το απόγευμα, όπως ξέρετε, είναι ο Μέγας Εσπερινός για τη γιορτή του Αγίου Σάβα. Οπότε ο ομιλητής θα είναι ο πρώην εκπαιδευτικός κ. Μανώλης Γιαμαίος, θα υπάρχει και μουσικό κομμάτι υπό την δική του διεύθυνση και βέβαια να σας πω αγαπητοί μου φίλοι πως μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε βέβαια και την τραγωδία εκεί στο Αγαθονήσι. Φανταστείτε ότι εμείς Παρασκευή μεσημέρι, αν θυμάστε τέτοια ώρα, μιλούσαμε με τον Δήμαρχο του τόπου, εκεί τον κύριο Ευάγγελο Κότορο. Λέγαμε για όλα αυτά που υπόθηκαν από τότε με την παρέλαση στην ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου. Λέγαμε όλα αυτά τα οποία και εκείνος κάθε μέρα αντιμετωπίζει, θέματα που έπονται, ακτοπλοεία, τουρισμός, το πόσο τους έλειψε όλο αυτό τον καιρό που ήταν για την επιθεώρηση των ίσως Κάλυμνος και την ικανοποίησή του που ξεκινούν πια τα δρομολόγια. Και μετά τι, μετά συνέβη αυτό, η τραγωδία με 14 μετανάστες νεκρούς σε ναυάγιο, τα 4 παιδιά. Αν βέβαια εμείς λέμε έτσι, τι να λένε οι άνθρωποι εκεί του λιμενικού σώματος που έστησαν μια μεγάλη επιχείρηση, που ξεκίνησαν να εντοπίζουν φυσικά τους ανθρώπους και τα νεκρά παιδιά και που φυσικά ο αγώνας συνεχίστηκε γιατί οι κακές καιρικές συνθήκες δεν τους άφησαν δηλαδή χθες να συνεχίσουν και όλοι εκεί τα βατράχια των ειδικών δυνάμεων του λιμενικού και όλοι οι υπόλοιποι ψάχνουν ακόμη 3 άτομα. Το θανατηφόρο τροχαίο δυστυχώς αστίχημα και στις εφημερίδες παντού δεσπόζει στην αντιμάχια με γιόταχη αυτοκίνητο που καρφώθηκε εκεί στην Πουλτόζα και έχει προκαλέσει είδηση ένα μεγάλο σοκ σε όλη την τοπική κοινωνία εκεί αλλά και σε όποιον το ακούει, σε όποιον το διαβάζει. Και φυσικά αγαπητοί μου φίλοι, να πούμε πως έρχονται και καινούργια αεροπορικά δρομολόγια σιγά σιγά να προσθεθούν μέσα στα θέματα τα οποία γνωρίζουμε ήδη και αυτό μας χαροποιεί είτε είναι σύνδεση Κύπρου με ΚΟ είτε είναι με άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ό,τι και αν είναι αυτό είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, είναι πρόοδος, είναι ανάπτυξη, είναι περισσότερος κόσμος και είναι χαρά για μας. Πέραν αυτού βλέπω εδώ ότι μας έχει έρθει και προσωπικά η πρόσκληση και ευχαριστώ τον πρόεδρο των αγνωστηρίων, κύριο Παναγιώτη Γιαμαίου, που μας στέλνει τις προσκλήσεις για την ομιλία του εκπαιδευτικού και ετέως προϊσταμένου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μανώλη Γιαμαίου. Το θέμα, για να θυμίσουμε, είναι η συμβολή του Ιερού Κλήρου στην Επανάσταση του 1821, πατμιάς του Γένου Σχολή. Και όπως σας είπα, θα υπάρξει και μουσικό πρόγραμμα από χοροδία μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Καλλίμνου. Πάμε στο πρώτο μέρος από τις βραβεύσεις. Αμέσως τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, πάμε να δούμε σε ένα πολύ πολύ ασφικτικά γεμάτο χώρο
του ισογείου του πνευματικού κέντρου, όπου ο κόσμος ήταν μέχρι και έξω, καταλαβαίνετε. Εκεί ξεκίνησε λοιπόν η φιλαρμονική με τα δικά της τραγούδια και εμβατήρια. Αμέσως μετά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Ποθητός Μαγκούλιας, έκανε τον πρόλογο, μίλησε ο κύριος Δήμαρχος Γιάννης Γκαλουζής και ξεκίνησαν αμέσως τις βραβεύσεις, ξεκινώντας φυτικά τιμητικά από το 542, από το Σύνταγμα, από τον στρατό μας. Και ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι που σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε στο σημείο αυτό να δούμε το πρώτο μέρος. Ο όρος εθελοντισμός γενικά αναφέρεται στην εγκεκριμένη πράξη για κάποιο κοινοφελή σκοπό, χωρίς κάποιο υλικό ή άλλο αντάλλαγμα. Ως εκ τούτου, εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ενδοτελώς χρόνο ή γνώση για τις συνεδράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει ανταλλάγμα. Πρόκειται για μία έννοια πολύ ευρεία. Ο εθελοντισμός μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις αφαιρές και επαναλαμβανόμενες μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα ή οργανώσεις, είτε δράσεις προσωπικές, πρόσχερες ή μοναδικές. Μπορεί να αφορά στη συμμετοχή σε προγράμματα μη κυβερνητικών οργανώσεων, εγκλημάτων, φορέων τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και μεμονωμένε πράξει όπω η εθελοντική αιμοδοσία, η βοήθεια ενό ηλικιωμένου στον δρόμο ή ακόμα και η μεταφάνεια προσφορά μελών του ανθρώπινου σώματο για επιστημονικού σκοπού. Εθελοντισμό είναι η με υψηλό αίσθημα ευθύνη και αντιπελή χαρακτήρα προσφορά έργου ή υπηρεσία που αναλαμβάνει το άτομο μεμονωμένα ή σε ομάδα με ελεύθερη βούληση. Χωρίς την προσδοκία ή απέκτηση υλικού ή άλλου ανταλλάγματος, με σκοπό τη βοήθεια προς τον άνθρωπο και την κοινωνία περίπου. Σας ευχαριστούμε γιατί με την παρουσία σας τιμάτε αυτούς που οφείλουμε, αυτούς που έχουν ηθική υποχρέωση, να θυμίσουμε για την συνεχή κοινωνική προσφορά τους και δράση. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται, αν θυμάμαι καλά, και εσείς βέβαια το ίδιο, για πρώτη φορά στο νησί μας. Έχει σκοπό να επιβραβεύσει, όπως είπε και ο πρόεδρος, την ανιδιωτελή κοινωνική προσφορά του στον συνάνθρωπο, από όπου και αν πρέπει αυτή. Ο εθελοντισμός αποτελεί κορυφαίο πυλώνα μιας δημοκρατικής και πολυφωνικής κοινωνίας, καθώς επίσης και μια εχθροπιαστή έκφραση ανθρωπισμού και αλληλεγγύης. Παραβέβαια λοιπόν αρχικά η Ιερά Μητρόπολη Καλλίνου στο πρόσωπο του θεσιμότητα του πατέρα Χριστόφου Μεγά. Πρόκειται για τους θεμελιώδεις πυλώνες τοπικής κοινωνίας με αθόρυβο θρησκευτικό και κοινωνικό έργο που βρίσκεται εκεί που υπάρχει ανάγκη και προσθέτει στη υπηρεσία της χωρίς ιδιαίτερη πανοπλουσία. Θα μεταφέρω τις ευχές της ευλογίας του θεσιτικού πεμενάρχου μας, κυρίου Παϊσίου, να μεταφέρω και τα θερμά συγχαρητήρια για αυτή την ευγενή πρωτοβουλία των Δήμων Καλλιμνίου για τα προστασωματεία και τους φορείς γενικότερα που κάνουν πράξη την ορθοδοξία μας. Την κάνουν ορθοπραξία. Δίνουν τον εαυτό τους για τον συνάνθρωπό τους καθημερινά. Συγχαρητήρια για σε όλους. Βραβεύεται επίσης το 542 Σύνταγμα Ζώνων. Εδώ θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά για να δούμε όλες τις δράσεις που την τελευταία περίοδο επιτελείται και του κυρίως χαρακτήρα. Μέσα από συγκεκριμένες λοιπόν παρεμβάσεις στέκεται δίπλα στα προβλήματα του τόπου μας και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους ανταποδώσουμε αυτή τη τιμή, γιατί περί τιμής πρόκειται. Αλλά το βλέπω και από καμίου να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο και να είστε υγιείς, δυνατοί και ακμαίοι πάντα για να μας φιλάτε και να μας προστατεύετε. Ευχαριστούμε. Αν μου επιτρέπετε να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του διοικητή της 80 αυτές του κ. Ταξιάρχου, αλλά λόγω των καιρικών συνθηκών δεν μπόρεσε να παραστεί στην εκδήλωση. Εγώ θέλω να πω ότι 15 χρόνια παραμονή στο Σύνταγμα στην Κάλυμνο από τις 23 Ιανουαρίου του 2003 όπου μεταστάθμευσε από τη Σκίδρα στην ηρωική Κάλυμνο. Αυτά τα 15 χρόνια η τοπική κοινωνία της Κάλυμνου με αυτά που γνωρίζω και βλέπω το αγκάλιασε στοργικά όπως αγκαλιάζει η Κάλυμνη αμάνα το παιδί της και προσέφερε τα μέγιστα και προσφέρει τα μέγιστα για να μπορέσει να αξιοποιήσει το δυναμικό του.
Σήμερα ο Δήμος Καλλιμνίων δεν βραβεύει τον υποφαινόμενο. Βραβεύει το Σύνταγμα, βραβεύει τις μονάδες, τους εφέδρους και τους εθνοφύλακες του, από τους Αρκιούς έως την Ψέριμο και από την Κίναρο και Λέβηθα έως το Φαρμακονήσι και την Καλόλιμνο. Βραβεύει όλους τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτες του. Βραβεύει όλους τους προγενέστερους διοικητές του. Βραβεύει όλους αυτούς που το υπερέτησαν με σθένος και πάθος. Βραβεύει όλους εσάς που στέκεστε αρρωγοί στις προσπάθειες του Συντάγματος. Βραβεύει τους 1085 αθάνατους νεκρούς, αξιωματικούς και ευζώνες του. Από βάθος καρδιά σας ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Σύλλογος Εθελοντών, Εποδοτών και Προεδρικών Οργάνων, ο Άγιος Παντελεήμος. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Θεσμός χρέος στον τομέα της αναδιατολής προσφοράς αίματος, της δωρεάς οργάνου σώματος, δωρεάς μυελίου των οστών, με καθοριστική συμβολή στην ευαισθητοποίηση και ειδοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν στην εθελοντική αιμοδοσία. Για πολλά χρόνια πραγματικά υπήρξε ο πρώτος συλλογός ομολογικά με τον χρησμό μας προσφορά αίματος και από τη σύνδεσή του μέχρι το 2015 πρώτος στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτους στην Αθήνα. Τελευταία είχε ενταχθεί η δράση του Συλλόγου εν μέρος της τοπικής μας κοινωνίας για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου, το Κέντρο Μαστού του Ιπποκρατίου, επικεφαλής στην αντιπρίνανη και καθηγητή κ. Ζωγράφο, επισκέπτεται συχνά το νησί μας και προβαίνει στο Γενικό Πληθυσμιακό Έλεγχο. Για το Σύλλογο λοιπόν Εμοδοτών, σας παρακαλεί την κυρία Βάγα να πλησιάσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας παρακάλεσε για την εισαγωγή μας φορά. Λοιπόν, η ανθρώπινη αξία έχει μεγάλη σημασία. Η νέα σταγόνα αίματος είναι πολύ ζωή. Κάθε φορά που άκουγα την ευγενή πρόθεση να βραβεύσουν το σύλλογό μας, εγώ προσωπικά προβληματιζόμουν και αναλογιζόμουν. Και σήμερα πάλι θα επαναλάβω τις ίδιες σκέψεις και πεποιθήσεις. Ο εθελοντισμός, αλτρουισμός, δεν συνάδει με βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις. Ο εθελοντής δεν περιμένει ούτε αντάλλαγμα, ούτε ανταμοιβή. Όμως, είμαστε και πάλι παρόντες, αποδεχόμενοι αυτή τη τιμή και συγχαίρουμε τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή που για πρώτη φορά πήρε αυτή την ευγενική πρωτοβουλία να επιβραβεύσει την αξία του εθελοντισμού. Τιμάται λοιπόν η αξία του εθελοντισμού. Η τιμή αποτείνεται στον εθελοντή αποδότη και εμείς ως Σύλλογος την αποδεχόμαστε. Φιλανθρωπικό Σωματείο Καλλιμνίου, ο Άγιος Νικολαός. Την αδιάκοπη προσφορά στην ηθική και υλική στήριξη ανθρώπων μας, πραγματικά το έχουν ανάγκη. Για περισσότερες από 3 δεκαετίες έχει διατεθεί ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό για την ανακούφιση συμπατριωτών μας, το οποίο προέρχεται από προσφορές από το εισφαίρημα άλλων συνανθρώπων μας. Παρακαλώ για εκπρόσωπο του σωματείου να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να κάνετε τοποθετήσεις, μόνο θυμή παράκληση να τοποθετήσεις να είναι σύντομες, γιατί ο κατάλογος είναι αρκετά να χρήσει. Παρακαλώ. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγιος Νικόλαος, ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη τιμή που μας έγινε. Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Νικόλαος είναι το σωματείο που εδώ και 38 έτη βρίσκεται δίπλα στους συμπολίτες και προσφέρει την αγάπη. Ευχαριστώ. Gracias.
Μαρτίου, οι τρεις ιεράρχες. Αποσίωση και έγγραφη στην εισφορά και στήριξη στις ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή μόρφωση. Πρόκειται για μια σημαντική προσφορά, δεν θα είμαι εκτός της αλήθειας, αν πω ότι αρκετές εκατοντάδες παιδιών έχουν δεχτεί αυτή την ιδιαίτερη προσφορά όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Παρακαλούμε τα μέλη του σωματείου να λέγουν στο βήμα, καθώς και τον κύριο Δήμαρχο για την παράταση. Συγχρόνως θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους εκατοντάδες που μας βοηθάνε τόσα χρόνια, γιατί αν δεν υπήρχαν οι συνδρομητές και οι δωρητές, δεν θα υπήρχαν εμείς τώρα εδώ πέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σαν σωματείο. Οι κυρίες βέβαια δεν είναι όλες παρούσες. Εργαζόμαστε με πολύ μεγάλη, κάνουμε μεγάλη, πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά με πολύ χαρά, γιατί παίρνουμε παιδιά, επιλέγω τα πιο οικονομικά αδύνατα και τα φέρνουμε από το πρώτο έτος μέχρι το τελευταίο. Το σωματείο μας διανύει το 28ο έτος και δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι δυσάρεστο. Απλώς το δυσάρεστο για μας είναι ότι τώρα τελευταία χρόνια δεν μπορούμε να αναλάβουμε όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι από τις λίγες περιπτώσεις που ένα σύλλογος, ένα σωματείο ταυτίζεται με ένα πρόσωπο. Και αυτό το σωματείο δεν είναι άλλο από τον Σύλλογο Πολυτέχνου Καλλιτέχνη, το οποίο είτε Σύλλογο Πολυτέχνου λέμε, είτε η κυρία Σερήνη μας λέμε, το ίδιο πράγμα είναι. Ένα σύλλογο και αυτό με πάρα πολλά χρόνια προσφορά, στηρίζει τη μεγάλη οικογένεια, τα πολλά παιδιά, παρέχει πολιετή δραστηριοποίηση στο νησί μας, ανακουφίζοντας και πολλές φορές καθοδηγώντας, συμβουλεύοντας τις μεγάλες οικογένειες. Κυρία Σερήνη. Για όσους δεν ξέρουν, το σωματείο μας έχει μια ιστορία 30 ετών. Προσπαθούμε να βοηθούμε τις μεγάλες οικογένειες και στεκόμεθα δίπλα τους σε ό,τι χρειαστεί. Για μας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής. Η κινητήριος δύναμη. Όταν βλέπουμε τους συμπατριώτες μας που μας κοιτάζουν και νιώθουμε την ικανοποίηση που έχουμε, αυτό είναι η μεγαλύτερη κινητήριο δύναμη για να μην το παρακούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, και δεν χρειάζεται να μας λέτε για τα αυτονόητα. Απλά κάνουμε το καθήκον μας σε αυτόν τον τόπο που ζούμε. Εντάξει, έτσι αισθάνομαι την ανάγκη και εγώ, γιατί εγώ κατάγομαι από μια πολύ τεχνική οικογένεια, παιδιά τεχνιών. Λοιπόν, είχα την ταυτότητα τέχνος φοιτητής, είχα τα όποια ευεργετήματα και πλεονεκτήματα, είχα και την όποια βοήθεια. Λοιπόν, από ένα παιδί, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη μάνα του Συλλόγου Πολυτέχνων, τη Σελήνη Ψαροπάνου. Στους στενούς μας συνεργάτες,
τα άτομα που εκάστοτε ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και έχουν δώσει τα μέγιστα για τη λειτουργία αυτού του Συλλόγου. Αυτή η δουλειά του Συλλόγου, άσχετα ότι είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι ταυτίζονται με το Σύλλογο, είναι συλλογική και θα ήθελα να ευχαριστήσω όντως όλους αυτούς τους ακάβλητους εργάτες που κρατάνε το Σύλλογο σε υψηλό επίπεδο, που έχουμε είμαστε έγκυοι από το σεβασμό στην πεντάρα και στη δεκάρα του πάθη συμπολίτη μας και που αυτό κύριε Δήμαρχε, εάν κάποτε πάυσει να υπάρχουν οι σύλλογοι πολιτεύτρων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακίνητο αυτό ανήκει στο γυροκομείο Καλλίνου. Yeah.